Σας ζητήσαμε πριν από μια εβδομάδα να μας στείλετε τις δικές σας αληθινές τρομακτικές ιστορίες στο Instagram. Μας στείλατε αρκετές. Η πλειοψηφία αυτών ήταν πολύ ωραίες. Φυσικά δεν μπορούσαμε να τις συμπεριλάβουμε όλες σε ένα βίντεο. Έτσι αποφασίσαμε να βάλουμε μερικές τώρα και τις υπόλοιπες εάν ξανακάνουμε τέτοιου είδους βίντεο. Η αλήθεια είναι πως θέλαμε να βάλουμε περισσότερες ιστορίες, μα νιώθαμε πως τότε το βίντεο θα τράβαγε λίγο. Επίσης, όσοι μας στείλατε fiction ή παραφυσικές ιστορίες, δεν θελήσαμε να τις βάλουμε λόγω του θέματος αυτού του βίντεο. Όσοι έχετε αληθινές τρομακτικές ιστορίες λοιπόν και θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να μας τις στείλετε στο Instagram και μπορείτε να τις διαβάσουμε σε ένα μελλοντικό βίντεο. Πριν αρχίσουμε με τις ιστορίες σας, θα θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανακάνει και να μοιραστούμε εμείς μια ιστορία. Για την ακρίβεια, είναι περισσότερο κάτι σαν αστικός θρύλος από την πόλη μας, τη Λαμία. Όσοι είστε από εδώ, θα καταλάβετε αμέσως για τι πράγμα μιλάμε και ίσως να σας φανεί και αστείο τώρα. Μα τότε, τόσα χρόνια πριν, δεν ήταν καθόλου αστείο για τα παιδικά μας μυαλά. Αυτός ο αστικός θρύλος λέει για έναν τρελό ζωγράφο. Στην περιοχή της Λαμίας που ονομάζεται Ισαδάκη, μια περιοχή που την έχουμε συνδυάσει με χρήστες ουσιών, με τον κίνδυνο και το έχουμε σε ένα μέρος που δεν πρέπει να επισκεφτείς το βράδυ, λέγεται πως κυκλοφορούσε ένας ζωγράφος, ο οποίος είχε μονάχα ένα χέρι. Το μακάβριο της υπόθεσης είναι πως, όπως λέγαμε σαν μικρά παιδιά, ότι αυτός ο ζωγράφος ήταν ένας δολοφόνος. Στο Ισαδάκη υπάρχουν ορισμένα παρατημένα καταφύγια από τον πόλεμο, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, και λέγεται πως εκεί μέσα έκρυβε τα σώματα των θυμάτων του και ύστερα πήγαινε και τα ζωγράφισε σαν μοντέλα για τους πίνακές του. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς ξεκίνησε η ιστορία. Το θέμα είναι πως ο ζωγράφος, ο άντρας με το ένα χέρι, ήταν όντως αληθινός. Απλώς δεν ήταν δολοφόνος. Ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος που του άρεσε να ζωγραφίζει σε μια κάπως κακόφημη περιοχή. Όσοι είστε Λαμιώτες και κοντεύετε τα 30 πλέον, τα θυμάστε όλα αυτά. Με τα γεγονότα ίσως λίγο παραλλαγμένα, ανάλογα με το που ακούσατε την ιστορία, αλλά τα θυμάστε. Μα πείτε μας, έχει η πόλη σας κάποιο creepy αστικό θρύλο? Γράψτε μας στα σχόλια. Αυτά από εμάς για τον Βάλτο στον οποίο ζούμε. Τώρα, ας διαβάσουμε τις δικές σας ιστορίες. Ο παρακάτω χρήστης επέλεξε να μείνει ανώνυμος. Είμαι 18 χρονών και ζω ακόμα με τους γονείς μου και τη δίδυμη αδερφή μου. Ένα βράδυ είχα υπερένταση και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, οπότε αποφάσισα να καθίσω στο σαλόνι και να δω λίγη τηλεόραση. Η ώρα ήταν 1:30 το βράδυ. Εκεί που καθόμουν, καταλαβαίνω πως το φως της αυλής μου ήταν αναμένο. Υπέθεσα όπως ήταν λόγω του αισθητήρα που είχε η λάμπα και εντόπισε την κίνηση ενός από τα δέσποτα γατιά που μαζεύονται έξω από το σπίτι μου. Δεν έδωσα και πολύ σημασία, όμως μετά από ένα σημείο δεν άντυχα και αποφάσισα να δω τι συνέβη και γιατί η λάμπα αναβόσβηνε συνεχώς. Αυτό που είδα όμως μου πάγωσε το αίμα. Χωρίς να ακούσω την πόρτα της αυλής να ανοίξει ή τον παραμικρό θόρυβο, αντίκρισε έναν άντρα να με κοιτάζει από το παράθυρο του σπιτιού μου. Μόλις με είδε τρομαγμένο και κατάλαβε πως τον είδα, γύρισε και έφυγε τρέχοντας. Το επόμενο πρωί αποφάσισα να βάλω κάμερες ασφαλείας στην είσοδο του σπιτιού με τη βοήθεια του πατέρα μου, αφού εξήγησα στην οικογένειά μου τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ. Πάνε μέρες που έχω να δω εκείνο τον άνδρα, αλλά ακόμα αισθάνομαι τρομαγμένος, και αυτή η εικόνα δεν λέει να φύγει από το κεφάλι μου. Την παρακάτω ιστορία μας την έστειλε ο χρήστης με το όνομα Άγγελος. Όταν ήμουν 12 χρονών, έκτη δημοτικού, οι γονείς μου αποφάσισαν να πάνε διακοπές μόνοι τους για 3 μέρες, αφήνοντας εμένα και τα δύο μεγαλύτερα μου αδέρφια στο σπίτι. Έτσι και έγινε λοιπόν. Την πρώτη μέρα όλα κύλησαν κανονικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Την δεύτερη μέρα όμως έμελε να γίνει κάτι πολύ ανατριχιαστικό. Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ εκείνης της ημέρας, τα αδέρφια μου κανόνισαν με τις παρέες τους να βγουν βόλτα, αφήνοντας εμένα μόνο στο σπίτι. Μου είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη επειδή ήμουν ένα αρκετά φρόνιμο παιδί και δεν δημιουργούσα προβλήματα. Έτσι, αφού βγήκαν, εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ανοίξω το λάπτοπ για να μπω και να παίξω online παιχνίδι με τον κολλητό μου μέσω κλήσης. Κατά τις 9 το βράδυ, και ενώ έπαιζα το παιχνίδι με τον κολλητό μου, άκουσα να χτυπάει το θηροτηλέφωνο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως γύρισαν νωρίς τα αδέρφια μου, οπότε άφησα το λάπτοπ στην άκρη και πήγα στο θηροτηλέφωνο για να ρωτήσω ποιος είναι. Δεν πήρα απάντηση. Στη συνέχεια, όντας ελαφρώς τρομοκρατημένος από το γεγονός ότι δεν έλαβα απάντηση, πήγα ξανά στο λάπτοπ το οποίο βρίσκονταν στο άλλο δωμάτιο και εξήγησα στο φίλο μου τι είχε συμβεί. Πριν τελειώσω όμως, ακούστηκε το κουδούνι της εξώπορτας. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που ήταν στην αρχή κάτω βρήκε τρόπο να ανέβει. Έτσι πήγα κοντά στην πόρτα και ρώτησα ποιος είναι. Έλαβα αμέσως απάντηση από έναν κύριο με βαριά φωνή, ο οποίος μου απάντησε: Είμαι από την ταχυδρομική. Έφερα το δέμα που παραγγείλατε. Εγώ, επειδή δεν είχα ιδέα από αυτά λόγω της ηλικίας μου, το απάντησα αυτόματα, χωρίς να το σκεφτώ ιδιαίτερα, ότι είμαι μόνος στο σπίτι και του πρότεινα αν μπορεί να περάσει κάποια άλλη στιγμή για να είναι οι γονείς μου στο σπίτι. Υπήρξε σιγή για 5-6 δευτερόλεπτα και η απάντηση που πήρα με τρομοκράτησε. Ο κύριος με τη βαριά φωνή απάντησε: Μικρέ, άνοιξε την πόρτα τώρα. Εκείνη ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι κάτι είχε πάει λάθος με την όλη κατάσταση.
Έτρεξα πίσω στο δωμάτιό μου χωρίς να του δώσω απάντηση και είπα στο φίλο μου τι συνέβη. Ο φίλος μου προσπάθησε να με καθησυχάσει λέγοντάς μου ότι λογικά θα έφευγε μετά από λίγο. Έτσι, έτρεξα από το παράθυρο ενστικτοδός και παρατήρησα ένα παλιό μπλε αμάξι παρκαρισμένο έξω από την πολυκατοικία μου, στο οποίο μόλις είχε μπει ένας ύποπτος τύπος μεγάλης ηλικίας. Ύστερα από τρεις ώρες επέστρεψαν τα αδέρφια μου και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν υπήρχε κάποιο πακέτο έξω από την πόρτα. Αφού επέστρεψαν και οι γονείς μου, δεν ξαναήρθε ο άνθρωπος από την ταχυδρομική για το υποτιθέμενο πακέτο. Όταν πέρασαν τα χρόνια, συνειδητοποίησα πόσο λάθος θα μπορούσε να είχε πάει όλο αυτό λόγω της μικρής μου ηλικίας. Καθώς εδώ που τα λέμε, οι ενστικτόδεις κινήσεις μου ίσως και να μέσωσαν από το χειρότερο. Το σίγουρο είναι ότι από τότε, όποτε κάποιος μου χτυπάει το κουδούνι της πόρτας, το μυαλό μου πάει στο κακό. Την παρακάτω ιστορία μας την έστειλε η χρήστης με το όνομα Άρτεμις. Η δική μου ιστορία δεν είναι παραφυσική, μα περισσότερο κάτι καθημερινό που μου άφησε πολλά ερωτηματικά. Πριν 2 χρόνια περίπου, όταν ήμουν γύρω στα 13 χρονών, είχαμε μείνει στο εξοχικό μας όπως κάνουμε συνήθως τα καλοκαίρια. Σημειώστε το γεγονός ότι το σπίτι βρίσκεται σε ένα μέρος κάπως απομονωμένο και ήσυχο, κοντά σε παλιές γειτονιές. Στο σπίτι αυτό πάντα ένιωθα μια ανασφάλεια, ίσως επειδή είχε μεγάλη αυλή. Επιπλέον, βρίσκεται στο ισόγειο και είναι μονοκατοικία που το κάνει πιο επικίνδυνο. Εκείνη τη μέρα είχαμε μόλις γυρίσει από βόλτα, ήμουν εγώ και ο αδερφός μου. Οι γονείς μας με τα άλλα μας αδέρφια έλειπαν. Όταν πήγα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπω στο σπίτι, παρατήρησα ότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη, γεγονός που μας τρόμαξε αρκετά, αλλά αποφασίσαμε να μπούμε. Να σημειωθεί ότι η ώρα ήταν γύρω στις 10 το βράδυ. Κάλεσε τη μητέρα μου και της το είπα, και υποθέσαμε ότι λογικά θα την ξεχάσουμε εμείς ανοιχτή, εφόσον δεν βρισκόταν κανείς στο σπίτι. Η ώρα πέρασε και οι γονείς μας γύρισαν ευτυχώς. Ήταν γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, με 3 όταν ξύπνησα από ένα δυνατό θόρυβο, σαν να άνοιξε η πόρτα της αυλής. Κάτι που μας άρεξε ιδιαίτερα ήταν πως όλα τα παράθυρα στο δωμάτιό μου ήταν ορθάνυχτα. Δεν αντιδράσαμε, μείναμε ήσυχοι. Ρωτήσαμε τους γείτονες αν είχαν δει κάτι, αλλά ήταν αρκετά μακριά για να προσέξουν οτιδήποτε. Δεν κοιμηθήκαμε όλη τη νύχτα, μας φάνηκε πολύ επικίνδυνο. Πως μπορεί κάποιος να έμπαινε εκείνη την ώρα, οπότε απλά κάτσαμε στο σαλόνι μέχρι να ηρεμήσουν και τα μικρά μου αδέρφια μέχρι το πρωί. Την επόμενη μέρα βρήκαμε την πόρτα της αυλής ανοιχτή, όπως και την πόρτα του μπαλκονιού. 2 μέρες μετά ο σκύλος μας πέθανε γιατί κάποιος το έριξε φόλα, πράγμα που έγινε σε άλλα 4 σπίτια επίσης στη γειτονιά. Όποιος και αν ήταν αυτός, και ό,τι και αν ήθελε να κάνει δεν πιάστηκε ποτέ. Αυτή ήταν μια τραυματική εμπειρία που μας κράτησε ξύπνιους αρκετές μέρες. Την παρακάτω ιστορία μας την έστειλε ο Χρήστης με το όνομα Βαγγέλης. Ένα καλοκαίρι πριν από πολλά χρόνια είχα πάει στο χωριό μου για τις καθιερωμένες καλοκαιρινές διακοπές. Μια μέρα, η γιαγιά μου έπρεπε να πάει σε ένα ιατρείο για να κάνει κάποιες εξετάσεις. Εγώ με τον παππού μου περιμέναμε στην αίθουσα αναμονής και μετά από μισή ώρα ο παππούς μου είπε ότι θα πήγαινε να κάνει μια βόλτα για να περάσει πιο γρήγορα η ώρα. Εγώ παρέμεινα στην αίθουσα αναμονής, αλλά μετά από λίγα λεπτά βαρέθηκα και βγήκα έξω με σκοπό να βρω τον παππού μου. Αλλά όταν βγήκα έξω, ο δρόμος ήταν άδειος. Παρ' όλα αυτά, η μέρα ήταν αρκετά ηλιόλουστη και επικρατούσε ένα ευχάριστο κλίμα ησυχίας, οπότε αποφάσισα να κάτσω έξω και να περιμένω τον παππού μου να γυρίσει. Ξαφνικά άκουσα ένα τρακτέρ να περνάει και σταμάτησε ακριβώς μπροστά μου. Τότε κοίταξα προς αυτό και παρατήρησα να κάθονται πάνω του 3 άνθρωποι. Ένας ηλικιωμένος και 2 νεαροί άνδρες περίπου 35 ετών. Σε αυτό το σημείο οφείλω να αναφέρω ότι ήμουν περίπου 8 χρονών. Έτσι, όταν με ρώτησαν άμα θέλω να πάω μαζί τους, εγώ απάντησα χωρίς να το πολυσκεφτώ, καθώς σε μια τέτοια ηλικία θα έλεγε κανείς ότι μας περιβάλλει παιδική αθωότητα. Ευτυχώς όμως εκείνη τη στιγμή φάνηκε ο παππούς μου από το πεζοδρόμιο να έρχεται προς το μέρος μας και μόλις τον είδαν, ο ηλικιωμένος αναφώνησε «Πάμε να φύγουμε» και πάτησε αγκάζι. Αμέσως μετά συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί και τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια και η σκέψη και μόνο μέχρι και σήμερα μου προκαλεί ανατριχίλες. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις πραγματικές προθέσεις ενός ανθρώπου. Η παρακάτω ιστορία ήταν και η αγαπημένη μας. Ο Χρήστης δεν μας είπε αν μπορούμε να βάλουμε το όνομά του ή όχι, οπότε για να είμαστε safe δεν το βάζουμε. Είναι πολύ τρομακτική, οπότε προετοιμαστείτε ψυχολογικά. Πάει κάπως έτσι. Μια μέρα άνοιξε το ψυγείο και ανακάλυψα πως το προφιτερόλ που είχα εκεί είχε εξαφανιστεί. Δεν έμαθα ποτέ αν το έφαγα ή όχι. Αυτές ήταν για σήμερα κάποιες από τις ιστορίες που μας στείλατε και ελπίζουμε να σας άρεσαν. Στείλτε μας τις δικές σας αληθινές τρομακτικές ιστορίες και ίσως τις συμπεριλάβουμε στο επόμενο βίντεο τέτοιου είδους. Αν κάνουμε κι άλλο τελικά.